δικιά σας εκτίμηση. Και αν θεωρεί ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι σε αυτές τις εκλογές, έχει νικήσει σε αυτές τις εκλογές κατ' ουσίαν. Δηλαδή, αν πέρασε το μήνυμα του ΣΥΡΙΖΑ, από αυτή την έννοια το λέω, κύριε Σούλετ. Ναι. Να ξεκινήσουμε από τα εύκολα. Και μετά να πάμε σε αυτά τα οποία επιδέχονται. Έτσι, ανάλυση. Και πιο προσεκτική, ας το πούμε έτσι, προσέγγιση απαιτείται. Το εύκολο είναι ότι η περιφέρεια της Αττικής με το ειδικό, με το μεγάλο ειδικό πολιτικό της βάρος, έστειλε ένα μήνυμα. Αυτό το συγκεκριμένο αποτέλεσμα που ανέδειξε την κυρία Δούρου πρώτη. Δεν μπορείς να συγκρίνεις και να προσεγγίζεις όλες τις περιφέρειες με τον ίδιο τρόπο. Αυτό το αντιλαμβάνεστε, νομίζω ότι έμεσα το παραδέχτηκε και ο κύριος Βορύτης. Η συγκρότησή της, έτσι, η παράδοσή της, τα χαρακτηριστικά της στην Αττική την αναδεικνύουν μια μεγάλη πολιτική μάχη στο επίπεδο της περιφέρειας. Και αυτήν κάναμε το πρώτο βήμα για να την κερδίσουμε. Είναι μια μεγάλη πολιτική μάχη, δεν έχετε άδικο σε αυτό, αλλά θα σας πει κάποιος, ενώ ανεβάσατε τα ποσοστά σας σε σχέση, ενώ στην περιφέρεια, σε σχέση με τις αυτοδιοικητικές περιφερειακές εκλογές του 10, τα ποσοστά που συγκέντρωσε η κυρία Δούρου είναι κάτω από τα ποσοστά των εθνικών εκλογών. Είναι τελείως λάθος. Βέβαια, κανένα από τα δύο δεν γίνεται σύγκρουση, γιατί το ένα είναι πριν από την κρίση. Είναι τελείως λάθος να συγκρίνεις είτε με τον Ιούνιο του 2012 είτε με το 2010. Ναι, δεν γίνεται. Το ξέρω και τα δύο είναι λάθος. Και αυτό ισχύει για όλους. Αυτό ισχύει για όλους. Διότι υπάρχει και ο Μάιος του 2012. Επίσης. Λοιπόν, άρα τα πράγματα είναι πολύ πιο μπερδεμένα. Το δεύτερο εύκολο στοιχείο είναι ότι μετά το 1974, στον παραδοσιακό, στον κατεξοχήν Δήμο που η δεξιά παράταξη είχε υποψήφιο στο δεύτερο γύρο στην Αθήνα, βρίσκεται εκτός. Και αυτό, ας πούμε, νομίζω βάζει έτσι το αποτύπωμά του ως γεγονός στην συνολική εικόνα. Τώρα από εκεί πέρα, τι φαίνεται? Ότι κάθε κάλπη, περιφερειακή ή δημοτική, έχει μια δικιά της λογική. Έτσι δεν είναι. Υπάρχουν διαφορετικού τύπου κριτήρια που διαμορφώνουν το αποτέλεσμα. Από την Πάτρα στο Ηράκλειο, από το Ηράκλειο στο Βόλο είναι τόσο διαφορετικά, όντως. Αλλά επομένως δεν είναι το τρεις κάλπες ένα μήνυμα. Προσέξτε να δείτε. Δεν ήταν τρεις κάλπες ένα μήνυμα. Για να το ακριβολογούμε, τουλάχιστον όπως το λέγαμε εμείς, όχι όπως θέλω να το παρουσιάζουν άλλοι. Εμείς λέγαμε τρεις κάλπες, μία επιλογή να νικήσουμε. Από εκεί και πέρα, αυτό που είχαμε πει νομίζω και εδώ πέρα μαζί, είπαμε διαφορετικής πολιτικής έντασης και περιεχομένου είναι αυτό το πολιτικό μήνυμα. Εγώ θα ήθελα να επισημάνω ότι για πρώτη φορά μετά από χρόνια, σε μεγάλους δήμους, για παράδειγμα στη Β' Αθήνας, αναδεικνύονται πια άνθρωποι από το χώρο της αριστεράς και της ευρύτερης αριστεράς σε μεγάλους δήμους, οι οποίοι πηγαίνουν με πολύ υψηλά ποσοστά στο δεύτερο γύρο. Θα δούμε πώς θα ολοκληρωθεί αυτή η εικόνα. Έχει δηλαδή μετασχηματιστεί πια εκ των πραγμάτων ο αυτοδιοικητικός χάρτης. Ο αυτοδιοικητικός χάρτης. Τώρα, πρέπει να καταλαβαίνει και ο ψηφοφόρος. Αυτό που εννοείτε λοιπόν εσείς πολιτικό μήνυμα. Ξέρετε γιατί το λέω, κύριε Σκουλέτη. Και μέρη το αποδέχεται. Γιατί κάναμε μια κουβέντα και μια σύγκρουση πολύ σκληρή εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα προεκλογικά με χαρακτηριστικά εθνικών εκλογών στην πραγματικότητα. Δηλαδή η σύγκρουση αυτή ήταν των πολιτικών κομμάτων, των δύο μεγάλων κομμάτων. Αυτό δεν ήταν. Με αυτό δεν κρίθηκε χθες. Είναι αυτό που θα κρυθεί την επόμενη Κυριακή. Εκεί θέλω να καταλήξω. Σύμφωνοι. Και δεν το λέμε μόνο εμείς. Πέρασε το μήνυμα αυτό στην κοινωνία από την πλευρά σας. Σας απαντώ ότι είναι κάτι το οποίο είναι ένα ανοιχτό στοίχημα, θα κρυθεί την επόμενη Κυριακή. Και νομίζω ότι ως ένα βαθμό το αποδέχονται και ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Βενιζέλος με τις χθεσινές τους δηλώσεις, όταν μιλούν για σταθερότητα της κυβέρνησης. Εγώ θέλω να καταθέσω εδώ την εκτίμησή μου ότι ο κόσμος, έτσι μέσα από την πολλαπλότητα των προσεγγίσεων, των δικών του, ας το πούμε, επιλογών, τις οποίες τις έκανε φανερές χθες, στις διάφορες κάλπες που υπήρχαν, θα δείξει για την χώρα, έτσι, το ποιο είναι το δικό του πολιτικό μήνυμα. Ναι, θα δώσει αέρα στο ΣΥΡΙΖΑ, πιστεύετε, αυτό το αποτέλεσμα που ζήσαμε χθες. Θα υπάρχει μια σαφής διαφορά, ένα μεγάλο προβάδισμα. Το εύρος αυτής της διαφοράς, έτσι, θα είναι που θα κρίνει. Μεγάλο προβάδισμα, λέτε. Ναι. Κύριε Βορύδη, αυτό που θα κρίνει και τις πολιτικές εξελίξεις. Κατά πόσο επηρεάζει και πώς επηρεάζει το αποτέλεσμα την τρίτη κάλπη που θα έχουμε αυτή την Κυριακή. Αν κάποιο μπορεί να πει, ξέρετε, για τη Νέα Δημοκρατία είναι ένα θέμα ότι στην περιφέρεια Αττικής δεν συμμετέχει στο δεύτερο γύρο. Διερωτώ με, για το ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ένα θέμα ότι στο 70% της Ελλάδος της υπόλοιπης δεν συμμετέχει στο δεύτερο γύρο? Δεν προκύπτει καταρχήν το νούμερο αυτό. Δεν προκύπτει. Να το πω διαφορετικά. Πάντως σε τέσσερις περιφέρειες έχετε μπει.
Σε 7 δεν έχετε πει καθόλου. Όταν μάλιστα μιλάμε για 2 εκατομμύρια τόσους ψηφοφόρους στην Αττική, δεν μπορεί να λέμε τόσο εύκολα. Δεν προκύπτει και το 70%. Όχι, το 29%. Μην το αποσπιτείτε αυτό. Το 29%. 29% είναι οι ψηφοφόροι της Αττικής. Εκτός Αττικής, επομένως, είναι το υπόλοιπο των ψηφοφόρων. Το υπόλοιπο 71%. Όπως σας λέει ο κύριος Κουρλέτης, μετέχουμε στις 4. Ναι, συμφωνώ. Μετέχουμε στις 4. Τώρα, αν αρχίσω, παραδείγματος χάρη, να το πω διαφορετικά και μετράω τις επιδόσεις των υποψηφίων του ΣΥΡΙΖΑ. Θα βρω 8%, θα βρω 10%, θα βρω 9%. Άρα αυτό τώρα είναι αέρας. Διότι ξαναλέω, αν για μας δεν είναι αέρας, ξέρω εγώ, η Αττική, τώρα υποθέτω ότι δεν πρέπει να είναι και αέρας για το ΣΥΡΙΖΑ το υπόλοιπο. Γιατί δεν γίνεται να έχουμε. Γιατί δηλαδή, τώρα ανασκευάζετε αυτό που είχατε πει πριν. Όχι, λέω το εγώ εξής, το χάρηκα πριν. Που είπατε, η Αττική είναι μια πολιτικότατη περιφέρεια. Εγώ λέω... δεν είναι οι άλλες το ίδιο. Τι να κάνουμε. Όχι, δεν είπα αυτό. Εγώ είπα. Δηλαδή, για παράδειγμα, του κυρίου Μπακογιάννη το ποσοστό. Τον ίδιο αν το ρωτήσετε τώρα αυτή τη στιγμή, τι είστε, το καταθέτετε στον κύριο Σαμαρά ως μια περήφανη νίκη, θα σας πει μακριά από μένα. Και προσέξτε εδώ πέρα κάτι. Οι συνδυασμοί που προέρχονται τα πρόσωπα από το χώρο του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας, και σε τοπικό και σε δημοτικό επίπεδο και σε περιφερειακό σε πάρα πολλές περιπτώσεις, κάναν τα πάντα για να αποστασιοποιηθούν από την πολιτική της κυβέρνησης. Mm-hmm. Τα πάντα. Ή δεν είναι έτσι. Καλά, αυτό είναι ένα θέμα. Δηλαδή, τώρα, ναι, που... τα αποτελέσματα που πετύχανε δεν είναι στη βάση της υπεράσπισης αυτή τη πολιτική. Όχι, δεν ξέρω τι είναι τώρα, κύριε Σκουρλέτη. Ο κύριο Γουρό τον είδατε χθες. Ζήσαμε την περίοδο τώρα, του λευκού υποψηφίου. Α κάνουμε το υποθετικό σενάριο ότι ο κύριο Γουρό κερδίζει την Αττική που δεν το πιστεύω. Ναι. Θα βγει λοιπόν, θα πει ο κύριο Βενιζέλο, τι θα πει, ότι πήγε καλά. Να σα φέρω ένα άλλο παράδειγμα, να φυγούμε. Ναι, αλλά. Στι φοιτητικέ εκλογέ. Στι φοιτητικέ εκλογέ. Στι φοιτητικέ εκλογέ. Η ΔΑΠ. Μισό λεπτό, να το σχολιάσουμε αυτό. Κέρδισε, η ΔΑΠ κέρδισε με μεγάλη διαφορά. Πιστεύει κανεί ότι στις ηλικίες τις νεότερες η Νέα Δημοκρατία έχει την επιρροή. Αυτό δεν έχει φανεί πουθενά. Δεν είναι ευθύγραμμα όλα αυτά. Δεν αυτό είναι λέει. Άρα λοιπόν να μην βγάζουμε αυθαίρετα συμπέρασματα. Με αυτό λέω. Να δείξω λοιπόν την ασυνέπεια, του επιχειρήματός σας. Mm-hmm. Ή θα βγάζουμε πολιτικά συμπεράσματα ή δεν θα βγάζουμε πολιτικά συμπεράσματα. Από εκεί που προσφέρετε. Δεν γίνεται να βγάλουμε πολιτικά συμπεράσματα μόνο από την Αττική. Μόνο από την Αττική πολιτικό συμπέρασμα δεν γίνεται να βγάλουμε. Πάντως, κύριε Βορύδη. Δηλαδή, προσέξτε, αυτό είναι τα δικά μου δικά μου και τα δικά σου δικά μου. Κέρδισε, έχασα στις υπόλοιπες, αυτές δεν βγάζουν πολιτικό συμπέρασμα. Εκεί που κέρδιζα, εκεί και είναι πολιτικό συμπέρασμα. Δεν άλλο, γίνεται αυτό. Εγώ σας άκουσα που και εσείς πριν το συμφωνούσατε. Όχι, με αυτό, εγώ τώρα το αλλάζετε. Είναι μια καθόλου δεν συμφώνησα. Δεν συμφώνησα ότι δεν έχουν πολιτικά χαρακτηριστικά οι μεγάλες περιφέρειες. Το είπατε έτσι. Δεν έχουν πολιτικά χαρακτηριστικά οι περιφέρειες. Και η κάθε μία έχει. Ίσα ίσα το αντίθετο. Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και να δούμε κάτι άλλο που δεν έχουμε και πολύ χρόνο, παιδιά, γιατί έχουμε και έναν νικητή. Ο οποίος έχει ανησυχήσει πάρα πολύ κόσμο σήμερα, αυτό τη Χρυσή Αυγή. Η οποία ανέβηκε σε πολύ υψηλά ποσοστά. Και πρέπει να σας και πω. Παρά το γεγονός ότι έγινε.